Δεν θα αλλάξει μπλουζάκι. Δεν είχα μπλουζάκι μαζί μου. Ό,τι είχα σπίτι το είχα φορέσει. Φόχια. Τι λες, μωρή. Και εγώ λέω να πάρω κανένα ρούχο για το γυμναστήριο τη ζωή. Γιατί μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί πάω. Τεστ. Να δω πώς γράφω. Το ίδιο με το πριν. Εντάξει, μη θέλει να δει ένας άνθρωπος πώς παρουσιάζεται στην κοινωνία αμέσως. Αρχίσω δηλαδή. Όχι, πες και κάτι. Ξανακαλωσόρισε το κοινό μας. Πες ευχαριστούμε για τους 60.000 που θα έχουμε πάει. Όνειρα. Τι λες, μαλακά. Μια στραβή να γίνει. Θα φασκάσε. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Ευχαριστούμε τους 60.000 συνδρομητές που δεν έχουμε ακόμη, αλλά εικάζουμε ότι μπορεί να έχουμε μέχρι τότε. Η Ειρήνη με ανάγκασε. Φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο. Τα χειρότερα σου κέρατα μέρος πέντο. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να βρούμε. Δεν θυμάσαι. Το κανάλιού μας, δεν θυμάσαι. Δεν το πονάς το κανάλι, δεν την υδρώνεις τη φανέλα. Τι άλλο να κάνω crossfit πια σε αυτό το κανάλι για να την υδρώσω. 2, 3. Άρα καλώς ήρθατε στο τα χειρότερα σου κέρατα νούμερο 5. Μια ατελείωτη στήλη σαν τα κέρατά σας. Μια τελειωμένη στήλη σαν τις δυνάμεις μου. Έχω έρθει πιο εξαντλημένη από ποτέ. Φαίνεται. Με το τελευταίο μου κύκνιο άσμα που αφήνω στην κοινωνία. Ένα πάρα πολύ σοβαρό προϊόν που μεταφέρουμε στη νέα γενιά. Πάρα πολύ σοβαρό προϊόν. Είναι πραγματικά μερικές φορές σκέφτομαι και λέω: κάποια στιγμή μπορεί να κάνω παιδιά και τα παιδιά μου να κάνουν εγγόνια. Τι στο ***** θα λένε, η γιαγιά ήταν YouTuber. YouTuber, τι είναι αυτό. Τότε όλοι YouTuber θα είναι. Μην αγχώνεσαι. That's f***ing true. Θα υπάρχει σχολή στο απειθήτα. Εσύ, πειράζει ότι θα δουν τα βίντεο. Και αυτό με πειράζει, ότι θα δουν τα βίντεο και θα πούνε κοίτα η γιαγιά τι έλεγε με τον Αφρικανό. Να ευχαριστήσω εσάς που πάλι στείλατε τις ιστορίες και μας εξομολογηθήκατε τους πόνους αλλά και τις αμαρτίες σας. Να ευχαριστήσω και το επιτελείο μου που δεν θα το πιστέψετε. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως τα ρούχα μου σε αυτό το βίντεο. Η Χρυσή Τσατσάρα Κατερίνα Μπαλδάρη. Η Δημητρακίτσου. Ο Αντώνης ο άνεργος του καναλιού. Και η Ειρήνη δασκάλη πίσω από την κάμερα. Ένα χειροκρότημα και για τις τρεις, όχι χάριτες, δυσχάριτες, θα πω. Ξεκινάμε με την πρώτη ιστορία που μας έχει στείλει φίλος. Χαίρετε τρεις μέγιστη γκουρού του έρωτα και επιτελείο. Στην ιστορία εγώ είμαι αυτός που κεράτωσε. Ήμουν 20 και παρθένος. Απολύομαι από την προεδρική φρουρά ως εύζωνας και έχοντας γνωρίσει την πρώτη μου κοπέλα. Ψηλό παιδί και καμαρωτό κυρίως. Στην Αγιά Σοφιά γνάντια βλέπω τα εύζωνάκια. Βυζάν. Αυτό είναι το κομμάτι σου, έτσι. Το κομμάτι μου είναι, CD single. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις ότι ο Εύζωνας δεν θα σε απατήσει εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει τα δικά του και αν κοιτάξει, απολύεται. Αν είστε Εύζωνες, μετά από λίγο καιρό κάνουμε σουέξ. Έλα όμως που η κοπέλα είχε ένα φίλο γκέι και αυτός είχε και σχέση, άσχετο αλλά σχετικό θα δείτε συνέχεια της ιστορίας. Για να μην τα πολυλέω, για περίπου 2 εβδομάδες πήγαινα σπίτι της, έκανα το κομμάτι μου, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο κομμάτι μιλάμε, και μετά πηγαίναμε επίσκεψη στο φίλο της που ήταν και το αγόρι του. Επίσκεψη, ζευγάρια έξω. Ναι. Έφευγε η κοπέλα μου, πήγαινε σπίτι της, πήγαινα σπίτι τον κόμενο του άλλου, του κέρναγα έναν, γύρναγα στον κολλητό της, κερνούσα και εκείνον. Βυζάν. Ζαλαντόμος. Βυζάν. Βαράτε παλαμάκια. Οπότε όπως κατάλαβες το έπαιζα σε τριπλό ταμπλό. Τι τριπλό. Δεν εσχύρεστε. Τι να πεις, εγώ μια φορά πέρασα καλά. Μπράβο αγόρι μου. Μπράβο για το τριπλό, τρίπλεξ ή τριπλούν άλμα. Μπράβο στις δυνάμεις σου που είχες στην ανοιχτοκαιριά σου. Θέλει τέτοιο, θέλει κότσια. Δεν είναι ότι θέλει κότσια, θέλει δυνάμεις, είναι γυμναστηριακό αυτό. Βέβαια. Πας σε επίσκεψη ζευγάρια, κερνάς τον έναν, κερνάς τον άλλον. Έχεις κεράσει και την κοπέλα σου πιο πριν για να μην έχει κανένας παράπονο. Εντάξει, γιατί είσαι χουβαρδάς. Τι τιμάς τη φουστανέλα, μωρό μαλάκα, δεν αφήνεις κανέναν. Να είναι πεινασμένος. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, αυτό το πείδημα το θεωρώ ίδιο με τη Σπατουλίδου. Μόλις έφτασε στο... Πού έφτασε, έτρεχε η Πατουλίδου. Μόλις έφτασε στο τερματικό σταθμό. Ό,τι να είναι. Πώς δεν έχω επαφή με τη γυμναστική, ρε. Η Δεβετζή πηδούσε και ο Εύζωνας. Οπότε ανοίγουμε γλυκά το βίντεο. Εθνικά θα έλεγα. Πώς θα το κάνουμε 25 Μαρτίου. Να μας στο θέμα. Καλησπέρα, υπέρτατη γκουρού του διαδικτύου και δασκάλα των παθών.
επιβεβαιώνω. Πριν κάποια χρόνια, ούσα φοιτήτρια, έμπλεξα με έναν από την πόλη που σπούδαζα λίγους μήνες πριν ξενικιάσω. Υδροχώος εντωμεταξύ, ο Μίστερ, για να έχετε και καλύτερη εικόνα, κρυός εγώ. Έχουμε τη χειρότερη εικόνα για τους κρύους. Μπράβο στους υδροχώους, και μόλις μας έδωσε ακριβώς το πλάνο. Αφού ξενίκιασα, είχαμε κάποιους χωρισμούς λόγω αδιαφορίας από μεριάς του, τι πιο σύνηθες για υδροχώο, είπαμε να δοκιμάσουμε την απόσταση με αμοιβαία προσπάθεια. Το διάστημα που ήμασταν χώρια, 3-4 μήνες, μαθαίνω πως τσιλιμπούρδιζε με μία φίλη συμφοιτήτριά μου, η οποία όλο ήταν στο τραπέζι του αφού τα βρήκαμε. Αλλά εγώ στο επίπεδό μου, για ποιο επίπεδο μιλάμε. Fast forward, ένα χρόνο στο μαγικό 2019, έπρεπε να κάνω πρακτική, μήνα Απρίλιο. Είχα ήδη γυρίσει στην πόλη που σπούδασα για να είμαστε καλά. Από τον Αύγουστο του 2018 έμενα στο ίδιο σπίτι με τη μάνα του και τον αδελφό του και δούλευα για να μην με λένε και αχαήρευτη, γιατί είχε πεταχτεί και τέτοια μπηχτή ότι τον θέλω για τα λεφτά του και δεν προσφέρω, και εντωμεταξύ ούτε λεφτά είχε και το μόνο που έκανε ήταν να ραντίζει τα χωράφια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μέγιστο λάθος. Ούτε λεφτά είχε. Είναι πολύ σχετικό, γιατί εδώ πέρα ραντίζουν χωράφια. Κάτω από το στρώμα τα κρύβουνε, μην ανοίξω το βρωμοστόμα μου. Όχι, είναι πάρα πολύ λάθος το να πας και να μείνεις με τον σύντροφό σου, τη μάνα του, τον αδερφό του, το συγγενολόγιο γενικότερα. Πρώτα απ' όλα γιατί δίνει μία εσόνθ ότι παντρευόμαστε, αλλά ότι παντρευόμαστε το 1960, όπου μένω με την πεθερά, την επομίζομαι, τρώω το σκατό και τους χρωστάω κιόλας. Μεγαλύτερο λάθος από το να μπλέκετε οικογενειακά σε σχέσεις δεν μπορείτε να βρείτε. Πρώτα απ' όλα γιατί δυσκολεύεστε να φύγετε όταν θέλετε. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο και υπάρχει ένα αθέμητο κρυφό αλυσβερίσι ότι κάποιος σας χρωστά και του χρωστάτε. Μου λέει ότι αν πάω στην πόλη μου να κάνω πρακτική ή να τον ξεχάσω, δηλαδή την απειλούσε, ναι, ότι θα χωρίσουμε λόγω απόστασης και αποφασίζω να μείνω, αλλά αυτή τη φορά σε δικό μου σπίτι, γιατί δεν μπορούσε αυτή η κατάσταση. Well done θα πω, και πολύ καλή απόφαση. Ο κύριος ήθελε να έρθει μαζί μου και έτσι έγινε. Μείναμε στο ίδιο σπίτι, εγώ έκανα πρακτική και μετά δούλευα σε ίντερνετ καφέ. Και εκείνος σπίτι, στο οποίο δεν με βοηθούσε και καθόλου. Όταν μένει με τη μάνα του και αποφασίζετε να ζήσετε μαζί και σου λέει «έλα σπίτι με τη μάνα μου», συνήθως η μαμά τον έχει κανακέψει αρκετά και δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Όχι ότι είναι ο κανόνας, αλλά σίγουρα γίνεται σε τεράστιο επίπεδο αυτό το πράγμα. Μετά από 2 μήνες συγκατοίκησης ήταν απόμακρος. Ερωτικά, όχι ότι το ήθελα, αλλά λέμε. Και έβρισκα το κρεβάτι στο δωμάτιό μου που έπαιζε ύποπτα ξέστρωτο. Η δικαιολογία ήταν πως ξάπλωνε. Εμένα κάτι μου βρωμούσε. Λίγο καιρό μετά μου γνωρίζει την από πάνω. Συγχωριανή του λέει και ότι είχε φαρμακείο. Όμορφη κοπέλα, καλή κτλ. Η οποία ενθουσιάστηκε σαν κουτάβι μαζί μου και ήθελε να πάμε για καφέ, τον οποίο και ποτέ δεν πήγαμε. Εμένα αυτή δεν μου άρεσε για κάποιο λόγο. Το αίσθητο του κερατά. Αφού έχουμε απομακρυνθεί εντελώς τον Ιούλιο, εγώ είχα αρχίσει να τα παίζω από τις 2 δουλειές και άρχισα να γυρίζω τα Σαββατοκύριακα στην πόλη μου. Αυτός καμία στήριξη δεν άκουγε όταν εξηγούσα ότι πιέζομαι, καθόταν στον υπολογιστή συνέχεια. Έτσι βρίσκω στήριξη σε ένα εφηβικό έρωτα με τον οποίο υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Ένα μήνα διήρκησε αυτό, βόλτες συζητήσεις, άντε και κανένα φιλί. Σεπτέμβριο μου χακάρει όλα τα social, μπαίνει σε συζητήσεις με όλους μου τους φίλους για να μάθει αν έχω άλλον. Βρίσκει για το παιδί αυτό, με ξεφτιλίζει, το λέει σε όλους τους φίλους του, με βγάζει έξω για ποτό μαζί τους, όλοι με κοιτούσαν σαν να είμαι καμία Μαγδαληνή. Τι είχε η Μαγδαληνή, θα πω εγώ. Και έχει κανονίσει να έρθει να πάρουν τα πράγματά του το απόγευμα που εγώ θα έλειπα στη δουλειά. Την κάνει ξεφτύλα μπροστά στους φίλους του. Και όλα φεύγει αυτά, και κρυφά από το σπίτι. Και φεύγει και κρυφά. Όχι κρυφά, στέλνει τους φίλους του να πάρουν τα πράγματά του. Απρόσωπα θα έλεγα, όχι τόσο κρυφά. Το πρωί μου λέει: θέλω να μιλήσουμε. Okay, λέω, τι συνέβη. Μου λέει: ξέρω τι έκανες. Εγώ να μην καταλαβαίνω και μου εξηγεί με κομμάτια από τις συζητήσεις που είχαμε με τους φίλους μου. Έξαλλη για το ότι μπήκε σε συζητήσεις με φίλους φίλες, αρχίζω και παραλυρώ. Χωρίζουμε. Αυτός παρακολουθούσε το σπίτι μου ή έβαζε άλλους να το κάνουν για να δει αν φέρνω γκόμενο στο σπίτι. Του πήδηξα και ένα φίλο εκείνο το διάστημα που εν τέλει μόνο στο δικό του μυαλό ήταν φίλοι. Ευλογημένη κι εσύ. Βρίσκουμε τα red flags, αλλά στον άφηνες αυτόν τον άνθρωπο μια ώρα αρχίτερα. Είδες από την αρχή, δεν πάει το έργο. Μόλις τελείωσα πρακτική και ξενίκιασα, μαθαίνω ότι είναι με τη φαρμακοποιό που έμενε από πάνω μας, ότι είναι και αρκετό καιρό μαζί και βολτούλες και καφεδάκια. Και πώς ήταν εξέστρωτο το κρεβάτι. Θου κύριε, δεν θα μιλήσω. Ήθελε ο κύριος να έχει το σπιτάκι του από μένα και να βγάζει το κορίτσι του έξω. Κύριος. Έφερνε την κόμενα στο σπίτι που πλήρωνα και καθάρισα εγώ. Αυτό πονάει, το καθάριζα πονάει. Να το πλήρωνα, λες έμενα κι εγώ εκεί. Το ότι καθαρίζω για να το κάνει τη σ***, μαλάκι και δουλεύω και σε 2 δουλειές.
Δηλαδή, ναι, τελείως έτσι. Μην σου τύχει, αγάπη. Και ένα χρόνο μετά μου ζητούσε λεφτά που τάχα του χρωστούσα για αυτά που πλήρωσε όσο δεν δούλευα. Τα είχα δώσει πίσω μόλις πληρώθηκα τον πρώτο μου μισθό. Του έστειλα κάποια γιατί είμαι φιλόζωη, να έχει να πάει το κορίτσι του για κανένα τσάι. Τα είπα και ξελάφρωσα. Σκέψω ότι όλα αυτά είναι εντελώς περιληπτικά. Φοβάμαι τη λεπτομέρεια, γιατί στη λεπτομέρεια κρύβεται η διαφορά. Τρισμέγιστος μαλάκας, ντρέπεται όλο το ζώδιο για την ύπαρξή του, γιατί είναι ερασιτέχνης. Θα μπορούσε να έχει στρώσει το κρεβάτι και να αφήσει και τη σχέση κρυφή. Βέβαια, ποια είμαι εγώ για να συμβουλεύσω σε τέτοιες απερίσκεπτες και ανέσχυντες πράξεις. Ναι, αλλά το κάρφωμα είναι το καλύτερο ξεκάρφωμα, ρε φίλε. Γι' αυτό την πήγε να τη γνωρίσει. Σου λέει για να τη φύγουν. Ποιο καλύτερο ξεκάρφωμα, από την αρχή τη είχαν μπει ψηλή στα αυτιά, Ειρήνη. Δεν έπαιξε σωστά, δεν έπαιξε σωστά. Και οι άλλοι περτοδέων ενθουσιασμένοι και όλα αυτά, όχι, 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 όχι. Από μένα είναι όχι. Καλησπέρα, Θεά και φίλες. Είμαι Θεά, είστε οι φίλες. Δρόμο. Με τον τύπο που γούσταρα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ήμασταν μαζί ένα εξάμηνο. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όποιον γουστάρουμε πολύ, πόσο να είμαστε, 2 μήνες, 1 εξάμηνο, 1 εβδομάδα, θα δείξει. Ποιος κλαίει από πίσω. Πω γιατί όμως, γιατί δεν προλαβαίνουμε να δούμε την κακή πλευρά. Γι' αυτό τους γουστάρουμε. Τη βλέπεις την κακή πλευρά, αλλά λες. Δεν τη βλέπω. Λαλαλαλαλαλα, δεν βλέπω. Ο τύπος ήθελε να λέει τις μισές αλήθειες σαν καρατοξική νηφίτσα. Και γιατί τοξική νηφίτσα, και εγώ θεωρούσα ότι μισή αλήθεια ήσουν αλήθεια. Παλιά. Ώστε να ρουφήξει και επιβεβαίωση τύπου μου την έπεσε η τάδε και μπλα μπλα, αλλά έλεγε φυσικά μέχρι εκεί που τον έπαιρνε. Αυτός ο άνθρωπος πότε έβγαλα πουλί, δεν ξέρω. Πότε έγινε εγώ. Κάποια στιγμή μου ομολάει μια ιστορία με μια τύπισσα που του την έπεφτε. Αυτός φυσικά ισχυρίζονταν ότι δεν είχε κάνει τίποτα και ότι αυτή του ζήτησε δανεικά 2 χιλιάρικα και αυτό το ζώο της τα έδωσε. Πες άρα αυτά που στέλνουν. Είμαι στην Αφρική, το παιδάκι μου δυστυχώς είναι στη Γαλλία. Κάτι μ***ωμένη 40 πλάς, φωτογράφηκε ναι, ναι. Καλά. Το παιδάκι μου βρίσκεται στη Γαλλία, στην εντατική. Χρειάζομαι οπωσδήποτε 2.000 ευρώ γιατί μου έχουν μπλοκάρει κάρτα. Και στέλνουνε. Να ξέρετε, πέφτετε θύματα, είναι αυτό το πράγμα. Τρώω λοιπόν φλασιά και του λέω: και εσύ από πού και ως που τα έδωσες, με τι οικειότητα, επειδή ήταν και γενικά προβληματικός, αναγκάστηκε να παραδεχτεί την αλήθεια όταν τον έβαλα να ορκιστεί στην ΑΕΚ. εντάξει, μαλάκες. Ευαγγέλιο ΑΕΚ, ίδιο πρόσωπο πρώτη εδώ. Ο ΑΕΚτζής είναι πιστός. Ευαγγέλιο, Κοσμοπόλιταν, Χανούμια. Λοιπόν. Είναι ότι η τύπισσα με τα δανεικά και αγύριστα, ενώ του είχε προφασιστεί πρόβλημα υγείας, έβαλε βυζιά. Εγώ. Ευχαριστήθηκε η ψυχούλα μου που έχασε και τα λεφτά και εμένα και τα βυζιά. Μπράβο. Μπράβο. Και ο χαμένος τα παίρνει όλα. Αχ, γκουρού μου. Βρισκόμαστε στο 2019, όπου ήμουν 1 μήνα με τον μαλάκα. Ας τον πούμε Κώστα, γιατί έτσι τον λένε. Ο Βασίλης έχει λειτουργήσει σαν οδοδείκτης στο κανάλι. Να είναι μέσα στις γλύκες και εγώ να κάνω μετό από τα γλυκόλογά του. Όταν εν τέλει είπα εντάξει μωρέ κακομοίρη, σας μην είμαι κακός, εκείνος αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται να δίνει σημασία ζωής. Τέταρτος νόμος του Νεύτωνα, όταν αρχίζει να δίνει σημασία σε αυτό που οριακά λυπόσουν και σου έθρεφε το εγώ, σταματάει να σου δίνει σημασία. Γενικά, όποιος λέτε, αν μου έχει πρίξει τον 1 μήνα τώρα μου στέλνει, ας του δώσω λίγη σημασία, δίνει σημασία, κολλάς, μετά ο άλλος εξαφανιζόλ. Αυτός ο νόμος είναι μετά την τέτοια της αδράνειας. Μετά τον νόμο της αδράνειας μαθαίνεις αυτό τον νόμο. Το νόμο στην άλλη σελίδα. Ναι, καταλαβαίνετε. Μέχρι που ανέβασε story με τον καινούριο του γκόμενο, ναι γκουρού μου, είχε παράλληλη σχέση. Που ακούστηκε, τι που ακούστηκε, να σου πω εγώ. Παντού ακούγεται. Μόνο αυτό ακούγεται. Αλλά και εγώ σαν κύριος έστειλα στον καινούριο να ξέρει τι κουμάς είναι ο λεγάμενος. Μπλέχτηκε. Το αστείο της υπόθεσης έχει εμένα να λαμβάνω φωτογραφία να απαθανατίζει τους 2 αγκαλιά και να μου κάνουν δάχτυλο και ένα κατεβατό να μου λένε ότι θα παντρευτούν και τα λοιπά. Oh. Τι σας λέω, να μην μπλέκεστε γιατί στο τέλος βγαίνετε εσείς ο κακός και άλλοι είναι και πιο δεμένοι από αυτή την ιστορία. Τους έκανα μπλοκ και τους 2 και δεν ξανασχολήθηκα. Ιστερόγραφο, Κώστα μου, άστο γλυκέ μου, δεν έχεις φωνή που θες να μου γίνεις η νέα αναβύση. Άμα. Γκουρού μου, είσαι καλύτερη όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε σαν η γκουρού έχει φωνή. Η γκουρού, αν το λέτε εσείς, δεν μπορώ να πω εγώ για μένα. Και όσο έχω φωνή θα το τραγουδάω. Κώστα μου, αναβύση δεν θα γίνεις ποτέ, γιατί αναβρύση μπορεί. Γεια σου χρυσή δάρα μου, υπερθεότητα, μ' αρέσει όταν μπαίνουν έτσι μάγκικα νόστιμα. Η δικιά μου ιστορία έχει πολλά κέρατα από έναν και μόνο άντρα. Αυτή είναι πολύ σοβαρή ιστορία, θα εκνευριστείς, κάτσε κάτω. Τον δικό μου.
Γνωριστήκαμε μια μέρα, με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία, κρατάω μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Και την άλλη μέρα ήμουν κιόλας 2 μηνών έγκυος. Πώς τα καταφέρνετε, μπράβο. Την άλλη μέρα 2 μηνών. Από εκεί ξεκίνησε ο σταυρός που σηκώνω μέχρι σήμερα. 6 χρόνια μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, με έχει κερατώσει 8 φορές, που ξέρω σίγουρα, λέει. Χώρια όσες ιστορίες δεν ξέρω. Τις πρώτες φορές ο κακός χαμός, φασαρίες, κλάματα, χωρισμοί. Μετά όμως γίνεται μια απλή Δευτέρα. Ναι, στο πάλι συνηθείς. Με αυτή να πήγες. Πάλι βρακή άλλαξες. Όλο βρακιά αλλάζεις. Μπάνιο όλη την ώρα κάνεις. Κολόνιες, ιστορίες. Ναι. Πλέον έχω φτάσει σε σημείο να παίρνω εγώ εμού του εδίου το άλλο εδίο τηλέφωνο και να τις παρακαλάω να τον κρατήσουν μόνο και μόνο για να φύγει από κοντά μου. Μπορείς να πας και ένα δικηγόρο να τον παρακαλέσει με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Και να βγάλεις ένα. Διαζύγια βγαίνουν τζάμπα όμως πλέον, γιατί βγαίνουν και διαδικτυακώς. Γιατί είναι άνθρωπος που αν δεν έχει και κάτι σίγουρο, δεν φεύγει από δίπλα μου. Είναι από τους τοξικούς λογικά που δεν σε αφήνουν σε ησυχία. Ναι. Το χειρότερο ωστόσο κέρατο ήταν που πήγε και με μία φίλη μου, τότε κολλητή μου. Και το ανακάλυψα καθώς βρήκα μία selfie της στο κινητό του. Τι ερασιτέχνες, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε. Ώσπου μετά από πίεση το παραδέχτηκε. Αυτή απλά εξαφανίστηκε. Ήθελα να βγω να την ψάξω σαν ένας άλλος Freddy Krueger, αλλά δεν. P.S. Έχω 2 παιδάκια με αυτόν και αυτή το ήξερε φυσικά. Κανένα σεβασμός από κανέναν. Πραγματικά. P.S. Έλα να αν το δεις ποτέ αυτό, χρυσό να πιάνεις κατά να γίνεται φαρμακό. Κρατάμε επίπεδο. Μ' αρέσει και εμένα. Όσο για το δικό μου άντρα, karma is a good thing. Διπλά φυλάκια. Love you all. Είμαι εγώ τρελή. Είμαι εγώ τρελή. Διπλά φυλάκια. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και πράγματι είναι πάρα πολλές γυναίκες ή και άντρες που βρίσκονται δέσμοι σε μια σχέση, είτε γιατί έχουν παντρευτεί ή έχουν παιδιά. Μερικές φορές είναι καλύτερο να λύγετε τη σχέση σας επειδή ακριβώς υπάρχουν παιδιά και να μην υποστούν όλο αυτό το κλίμα και καλύτερα να μεγαλώνετε τοξικό. Ακριβώς, να μην ζουν σε ένα τοξικό κλίμα και απλά να συμφιλειωθούν με το γεγονός ότι έτσι δύο άνθρωποι, αυτό ακριβώς, δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίζουν όμορφα και ομαλά. Καλό κουράγιο θα πω στη φίλη και συνεχίζουμε με πιο εύθυμους ρυθμούς. Ήμουν μικρή και όχι αθώα. Okay, εγώ είναι αδερφή μου όμως. Αδερφός για αδερφό. Ομερτά. Ήμασταν μαζί λίγους μήνες. Γνωριστήκαμε στη σχολή που πηγαίναμε. Εγώ όχι. Λοιπόν, εσύ γιατί να βρίσκεις για γιατί θα έλεγα γνωριστήκαμε σχολή που δεν πηγαίναμε. Εγώ Ταύρος, αυτός τοξότης, χαχαχα. Χαχαχα με κλάμα εννοείς μάλλον, γιατί και για τοξότες τσιρίζω και κανένας δεν παραδειγματίζεται. Ναι. Όχι μόνο πήγε με την καλύτερη μου φίλη, αυτή του την έπεσε όταν ήταν μεθυσμένος σε ένα πάρτι, αλλά είχε το θράσος να έρθει να μου το πει με βίντεο αποδεικτικό ντοκουμέντο την ώρα της πράξης. Με παρακαλούσε κλαίγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος κτλ. Τον έβρισα, τον έσπρωξα και έπεσε σχεδόν, φυτεύτηκε θα έλεγε κανείς, ένα παρτέρι. Τι φίλη έπρεπε να χρεώσει. Σίγουρα έχουν και οι δύο ευθύνη, αλλά από γκόμενο το περιμένεις. Από φίλη, όχι. Ειρήνη, άμα πας με δικό μου γκόμενο, πρώτα θα πω ότι πάει στραβά και θέλει και το λιγνό και το χοντρό. Δεύτερον, ξέχνα το κανάλι. Μόνο το θα παιδί βγάζω, μου! Θα το παιδί μου, ρε, θα ξεχάσω. Το και αυτό που είπας με κόμενό μου. Ναι, γιατί το είχα και πάρα πολύ. Έχουμε και το ίδιο γούστο άλλωστε. Επιβεβαιώνω ότι είναι πάρα πολύ safe με τους φίλους σας να μην έχετε ίδιο γούστο. Εμείς δεν αγγίζει καμία και περνάμε τέλεια. Θα μου πεις πώς υπάρχουν 6 και 7 είδη αντρών. Θα σου πω εγώ. Δεν έχουμε μάτια. Εγώ να σου πω. Τα είχαμε ποδοσφαιριστή. Θα μπορούσα να βάλω τελεία εδώ, αλλά συνεχίζω. Βάζω εγώ μια τελεία, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει. Τα έχουμε άνθρωπο που κλωτσάει μπάλα. Θα μου πείτε για στερεότυπα. Θα μου πείτε ο πεθαμένος δεν μασάει κόλυβα και όλα τα συναφή. Αλλά εγώ το ποδοσφαιριστή το έχω σαν στερεότυπο στο μυαλό μου, αλλά και στις εμπειρίες μου. Δεν κόβει ούτε με βάλε. Το λέω, παιδιά, δεν ντρέπομαι. Κατηγορήστε με, κάντε με canceling, λυπάμαι, αλλά οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην καλλιέργεια. Ένα πασαρέλα. Ναι, το βγάζεις πασαρέλα και σου... Σκυλί! Λύσαγε να πηγαίνω στο γήπεδο να μετρώ το λιοπύρι, να καμαρώνω την αφεντιά του. Ε, είδες, το βγάζεις πασαρέλα. Γιατί... Όλοι ονειρεύονται μια Ολυμπία Χοψονίδου, που θα βγαίνουν φωτογραφίες έτσι με τα γυαλιά, να βλέπει το σπανούλι. Το γκούτσι το γυαλί. Έτσι. Το γκούτσι το γυαλί. Όχι, ό,τι και μετά ό,τι. Τι κάνουνε. Ναι, έτσι να το βάζουν γκολ. Μοιάστο τόσο. Θα ήθελα να το ζήσω. Μοιάστο τόσο. Θα ήθελα. Αλλά με μπασκετμπολίστα. Με μπασκετμπολίστα, γιατί λέω οι μπασκετμπολίστα είναι πολύ καλλιεργημένα άτομα. Α, ναι. Με κοινωνικές ευαισθησίες. Α, ναι.
Και έντονο σεξαπίλ. Αν με βλέπει ο Θανάσης τον το κούμπο. Πάλι ο Θανάσης, κανέναν άλλο δεν θες. Είμαι πιστή. Στους φανταστικούς μου γκόμενους. Μια Κυριακή παραείχε ρέντα, τα έβαλε πολλά τα γκολ. Έλα όμως που μαζί με μένα σε κάθε γκολ πανηγύριζαν κι άλλες δύο. Τελειώνει ο αγώνας, μου λέει μη κάθεσαι και περιμένεις, θα αλλάξω και θα έρθω να σε βρω. Παίρνω τις φίλες μου να φύγουμε, επειδή όμως αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη. Βλέπω τη μία κορασίδα έξω από το αποδυτήρια. Πάει να μπει ο μορφωνιός και αρχίζουν τα κολοτριψίματα. Και να τι καλός που ήσουν σήμερα και δώσ' του τα πιασίματα. Παίρνω την αξιοπρέπειά μου να φύγω και έξω από το γήπεδο βλέπω και τη δεύτερη. Όχι που θα φεύγαν σαν τα τσιτάχ κάθονται. Κρύβομαι και αφού βγαίνει ο Μπούρδας, αρχίζει αυτή να του γκρινιάζει ότι πάλι ήμουν εκεί και ότι ακόμη να με χωρίσει και κάτι τέτοια. Η μία ήταν συνεννοημένη ήξερε ότι η άλλη είναι εγκομμένα του επίσημη. Γιατί η επίσημη πήγαινε στους επισήμους και καθόταν. Οι ανεπίσημες ήταν στις εξέδρες με τους άλλους που ήταν σπόρια, κατάλαβε. Εμφανίστηκα, τη είπα ότι δεν χρειάζεται να περιμένει άλλο, κυρία. Κυρία, με γνώρισες, κυρία, θα φύγω. Τη σκάρφωσα ότι είχε άλλη στα αποδυτήρια και έφυγα σαν κυρία. Μπράβο. Και επόμενη ιστορία μας λέει φίλη. Δεν θα πω πολλά, τα είχαμε γύρω στους 8 μήνες. Στους 2 μήνες με κερατώνει με μία άσχετη, επειδή νόμιζε ότι τα είχαμε το παιδί που δούλευα μαζί τότε στο μπαρ. Και επειδή νόμιζε ότι τα είχε με το παιδί το άλλο, έπρεπε να την κερατώσει. Λέει, γιατί να κάνω χωρίς συζήτηση. Χωρίς αποδείξεις όλα. Βέβαια, γιατί να κάνω συζήτηση όταν μπορώ να πάω με άλλη και να έχω αυτό το πρόσχημα. Αυτός ήταν αραγωνιασμένος εν τω μεταξύ. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από τους γκόμενους σας, ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μάνα του. σε άλλη περίπτωση. Στους 3 μήνες με κερατώνει με μία άλλη άσχετη. Δεν θυμάμαι, λέει, να σου πω την αλήθεια, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ τα μάθαινα κατευθείαν και συνέχιζα να συγχωρώ. Γιατί? Δεν ξέρω, γνωστό βόδι λέει. Μόνο του είναι αυτό, δεν το είπαμε εμείς. Στους 5 με κερατώνει με την ξαδέρφη του. Αυτός ο άνθρωπος είναι παράνομος. Αστυνομία. Στους 6 με χωρίζει και τα φτιάχνει με μια γειτόνισσά μου. Ξέρεις τι όμως. Μ' αρέσει που ή θα είχαν από το δικό του περιβάλλον επαφές ή θα ήταν από τις κοπέλες το περιβάλλον επαφές του σπιτιού. Γιατί δεν μετράει άμα είναι οικείος. Στην ξαδέρφη και στη θεία πάει ευθεία και επίσης να το πούμε ότι άμα είναι ήδη στο περιβάλλον δεν φταίς, δεν αλλάζει κάτι. Ναι, πάλι οι σχέσεις παραμένουν. Θα σε βλέπω στο σπίτι, απλά όχι στο δικό σου, θα είμαι στη γειτόνισσα. Θα φορτώνω τη γειτόνισσα. Και έρχονται λέει καθημερινά με τη γειτόνισσα στο μαγαζί που δουλεύω. Μπράβο. Τα ξαναφτιάχνουμε. Α, ωραία. Και στους 8 μήνες είμαι εγώ ρε Ελένη χάπατο. Ωραία το παπουτσάκι ως σπέγγι μου. Και πες μου ρε Ελένη, παθαίνουν τα μετά νευρική κρίση. Στους 8 μήνες με ξαναχωρίζει και τα φτιάχνει με την κολλητή του αδερφού του. Παιδιά, ο τύπος είναι οικογενειάρχης. Γιατί έχει φτιάξει μια δική του οικογένεια. Βαριόταν να γνωρίζει άλλες, πιστεύω. Αυτό ακριβώς. Στους 9 θα τα φτιάξει με τη μάνα του. Περιμένω. Πότε θα γίνει ο ειδίποδας. Έλα θα σου πω. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Και αναδιαστήματα έρχεται συχνά πυκνά στο μαγαζί που δουλεύω, με περνάει κανονικό σκανάρισμα, μου απαντάει και μου αντιδράει στα story και περιμένει ότι γνωρίζει το ίδιο βόδι που ήμουν πριν. Γελίος! Όχι, π***α πύλα λέει. Μπράβο, καλά τον είπες. Που βρώμαγε σαν ασβός. Γι' αυτό δεν έφευγε από το περιβάλλον. Γιατί έλεγε όσοι με μύρισαν, με δέχονται γι' αυτό. Ναι. Δεν ήθελα κανένας γνωριμίες και να βλέπει κλεισμένα μούτρα. Τελείωνα το Versace μου για να βγαίνω μαζί σου για σουβλάκια. Τώρα είναι καιρός να μάθεις ότι έκατσα στον παιδικό σου φίλο. Δεν εσχύρεστε παντρεμένη γυναίκα! Ο οποίος σε συμβούλευε να με ξεχάσεις και ότι δεν αξίζω εγώ για σένα. Φιλάκια. Αλλά μόνο εγώ δεν τους πληρώνω με το ίδιο νόμισμα. Όλες οι άλλες έχουν θάρρος. Μπράβο. Στην τρυφερή ηλικία των 17 έχω την πρώτη μου σοβαρή σχέση με έναν τύπο. Αντικειμενικά, δεν λέω ότι κι εγώ είμαι καμιά θεά, αλλά δίπλα σε αυτόν η Λαμία φάνταζε Μπρούκλιν. Φεύγω 7 ημέρες, γυρνάω και είμαστε σπίτι του. Αυτός μπαίνει για μπάνιο και εγώ έχω μία αίσθηση πως κάτι πρέπει να ψάξω. Παίρνω το κινητό του, αυτά με τα κουμπιά λέμε τώρα. Πολύ τίμια κινητά εκείνα. Τα άνοιγες, ούτε κωδικούς θέλανε, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, εννοείται βρίσκω SMS από κοπέλα που κατάλαβα ότι έχουν βρεθεί και ότι έχει γίνει αυτό το επιβίτορας. Δεν λέω κάτι. Μάλιστα, φτιάχνω και μια κρέμα γιώτης για να έχει και γλυκάκι όταν βγει. Αλλά τέρας ψυχραιμίας. Επίπεδο κοκκινόπουλου στη 10η εντολή που περιμένουν το θύμα μέχρι να το σκοτώσουν. Μαλάκα δεν. Εγώ δεν είμαι τέτοιο τέρας υπομονής. Όχι, απλά μετά το μπάνιο θα βάζα λίγο ελαιόλαδο.
έξω από την πόρτα, να φάει μια γλίστρα, να του πω μαλάκα τώρα που έπεσε, θα κάτσω να στα πω. Τι? Όχι, 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 όχι. Τέτοιο δεν είμαστε θανατηφόρες. Αλλού είναι θανατηφόρα η Χρυσούλα. Κορμί θανατηφόρο. Σε έχω κάτσει. Μετά από μια εβδομάδα αγοράζω νέα SIM και του στέλνω μήνυμα ότι είμαι η τάδε, ότι δεν έχω κάρτα και στέλνω από αλλού και αν θέλει να βρεθούμε. Τα πράγματα έξυπνο. Δύσκολα τότε. Σήμερα εντάξει, απλά κάνει ψεύτικο προφίλ σε δύο λεπτά. Αλλά πολύ έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Για την ηλικία τη. Εννοείται πως λέει ναι. Πάω σπίτι του, ανοίγει και κάτω, δεν ρωτάει καν ποιος είναι και εμφανίζομαι στην πόρτα. Τα χάνει αυτός. Λέω μωράκι, ήρθα για έκπληξη. Mm. Μου λέει θες να πάμε κάπου έξω για καφέ, μάνθος φουστάνος. Δεν γίνεται, έχει πληθυντή στο μπάνιο. Δεν γίνεται να μπει στο δωμάτιο, έχει βγάλει φοβερό αέρα. Λέω έχεις κάτι. Όχι, μου λέει. Εν τω μεταξύ να γυρνάει γύρω-γύρω από το καναπέ σαν τσοπανόσκυλο. Μετά από κανένα μισάωρο που κόντευε να ξεράσει από άγχος. Έχει και λίγο πλάκα να τον βλέπεις να αναψοκοκκινίζει και να αγχώνεται. Είναι λίγο σαδιστικό. Και του λέω, η τάδε τι ώρα θα έρθει. Μου λέει, πού ξέρεις το θύγιο αυτή, πού ξέρεις τι είμαι εγώ. Αρχίζω να τον βρίζω προφανώς, ενώ ακόμη το ζωντόβολο δεν το έχει καταλάβει καν ότι εγώ έστελνα τα μηνύματα. Να έχει πέσει στο πάτωμα να με εκετεύει να μην φύγω. Εν τέλει τον παράτησα και έφυγα. Πήρα όμως τη ρεβάνς. Καθώς ο τότε κολλητός του με παρηγόρησε για χρόνια. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία για τους τοξικούς πρώην. Πάμε ρε κολλητή. Ιστερόγραφο. Βρήκα και την τύψα στα social. Αν εγώ παίρνω 5, αυτή παίρνει 2 με το ζόρι. Έλα, 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 δεν μ' αρέσει. Δεν παίζουν ρόλο αυτά. Δεν παίζουν ρόλο. Οι άνθρωποι δεν είμαστε αριθμοί και το λέω γιατί συμφέρει και εμένα όσον αφορά τζιγαριά. Τελικά ισχύει ότι ο άντρας θα σε κερατώσει με μια χειρότερη. Έλα, έλα. Έλα τώρα, χαζομάρτη, και τι που τα είπαμε στο πρώτο βίντεο αυτά. Ισχύει, ισχύει ότι θα χειρατώσει με χειρότερη. Κλείνω με ένα πολύ ειρηνικό μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το βίντεο. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Σας φιλούμε, δεν κλείνουμε βέβαια. Καλό καλοκαίρι. Ποιος δεν θα κλείσει. Ποιος δεν θα κλείσει. Σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια όμορφη Δευτέρα.